από τότε που γεννήθηκε μαζί του στο γυμναστήριο, ότι γυμνάζεται πάρα πολύ, αλλά στα όρια που επιτρέπει η ηλικία ενός παιδιού. Να το πάρουν το παιδί. Ποια όρια. Ναι, ο μπαμπάς είπε ότι εγώ δεν τον πιέζω, γυμνάζεται όσο θέλει. Ναι. Όταν δείχνει κουρασμένος, του λέω να πάει να παίξει, καθώς είναι παιδί. Εδώ θυμάμαι την έκφραση, πώς την είπε ο ασκητής για κάποιους γονείς που με τα παιδιά. Αγράμματοι, βλάκες, ηλίθιοι, δεν θυμάμαι τι κάτι. Ανοησία των γονιών. Ανοησία. Κοίτα, αυτός ο γονιός, αυτός ο πατέρας πρέπει να είναι βλήτο μεγάλο. Δηλαδή να, το παιδί είναι παραμορφωμένο ήδη. Η πρόνοια γι' αυτό. Απαγορεύει τη γυμναστική και τα βάρη μέχρι 12 χρονών. Τι να συζητάμε. Ναι, υπάρχει ιατρικό θέμα. Και δεν το βρίσκω καθόλου αστείο. Αυτό το βρίσκω ένα τερατογένεση. Είναι φυσιολογικά το παιδί τουλάχιστον και να μην το έχει πλατώσει. Αυτό είναι τερατογένεση και το μικρό είναι διαγριεμένο. Το βλέπω σιγάρε. Εννοείται. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε σε μια μόδα που η Τζέιν την ξέρει καλύτερα, γιατί εγώ από μόδες είμαι και λίγο.